η νέα ανθρωπότητα. Σάλταραν οι άνθρωποι, βουτούν από το μπαλκόνι, σφίγγουν τη θηλιά, πατάνε τη σκανδάλι. Είναι η ζωή τους χειρότερη από τη μη ζωή τους. Ξεχνάνε τα παιδιά τους, τα διώχνουν, τα πετάνε, τα καίνε, τα βιάζουν. Χτυπιούνται καθημερινά οι άνθρωποι, με φόρα, πάνω στον τοίχο της αποδοχής και της επιτυχίας, πάνω στο φράγμα των σκοπών και των στόχων της ζωής. Η ψυχή τους στραπατσάρεται όσο ομορφαίνει η φάτσα τους, όσο περισσότερο κανονικοί φαίνονται. Εκπληρώνουν τα καθηκοντά τους, διαιωνίζοντας το είδος σαν λεχόνες της φυλακής πανομοιότυποι χαρακτήρες, με πανομοιότυπες επιλογές, ίδιες οι ανάγκες, τα γούστα και οι συμπεριφορές. Ζωές χωρίς προσωπικά οράματα. Όνειρα αφημένα για μια άλλη ζωή. Τυποποιημένες προσωπικότητες με απόψεις αντίγραφα. Άβουλοι αφήνονται στις πρωτοβουλίες κάποιων άλλων όντας φοβικοί και αιμονικοί, ντρέπονται για τα θέλω τους, τις ανάγκες και τις σκέψεις τους. Ψυχολογικά ερήπια που στην πρώτη αφορμή θα αφήσουν λιτό όλο το ενδομιχο μίσος για τον εαυτό τους να ορμήσει στους γύρω τους. Σώματα καρφωμένα στην αίθουσα αναμονής του θανάτου. Άνθρωποι μανιακοί πάντα με κάτι, με το πόσο αξίζουν, με το φίλο τους, τη θρησκεία τους, τα παιδιά τους, την επίδειξή τους, το όνομά τους, το χρώμα τους, το κόμμα, την ομάδα τους, το φαγητό τους, την υγεία τους, την αναπηρία τους, την πατρίδα τους, την θέση τους. Συρριγνωμένοι σε μονάδες, νευρικοί και αγενείς έτοιμοι να ξεσπάσουν στον πρώτο που θα θεωρήσουν κατώτερό τους, έτοιμοι να σκύψουν στον κάθε ευεργέτη. Αποχαυνομένοι κοιτούν μέσα από την οθόνη, χάνοντας αυτό που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια τους. Ψυχές με όνειρα που καταπλακώνονται στα μικρά οικογενειακά Auschwitz, βολεμένες αντιστάσεις και ιδεολογίες της τσέπης. Δάνεια, λουριά στον λαιμό, νόμιμη το κογλίφι, φιλάνθρωποι μαφιόζει. Ξύπνημα, δουλειά, κίνηση, αφεντικό, το παιδί στις ξένες γλώσσες, στις δραστηριότητες, λογαριασμοί, ενίκεια. Όλοι προσμένουν πάντα κάποιος άλλος να του σώσει. Ένας θεός, μια κυβέρνηση, οι γονείς, κάποιον τα δανεικά ένας γάμος, ένα παιδί, το τρίτο άτομο στη σχέση, τα ναρκωτικά, το φαγητό, το αλκοόλ, ο τζόγος, καθημερινότητα βαμπύρ. Άνθρωποι του καθήκοντος και νομοταγής πολίτες που τηρώντας το γράμμα του νόμου αφοδεύουν την ανθρωπιά τους για τον μπράβο από τον προϊστάμενο για το προσωπικό κέρδος άλλοι σκοτώνονται μεταξύ τους, όχι για την επιβίωση, αλλά γιατί διαφέρουν και οι θεοί, θρησκευτικοί και οικονομικοί, έγιναν σαν το φάρμακο που λόγω υπερβολικής δοσολογίας δεν σώζει, αλλά δηλητηριάζει και σκοτώνει. Σαν δεσμά που δεν προστατεύουν τον δεσμότι από το να βλάψει τον εαυτό του, αλλά του προκαλούν εκείνα τις χειρότερες βλάβες, δεσμεύοντά τον ξοδεύουν δισεκατομμύρια για όπλα, για ταξίδια σε άλλους πλανήτες, για μίζες, για υπερκοστολογήσεις δημοσίων έργων, ξοδεύουν σε εφήμερες πολυτέλειες, σε μεταγραφές στον αθλητισμό. Φιλόσοφοι και κουλτουριάριδες της φανφάρας και της ατάκας, βουτυγμένοι στον βαθύτερο φασισμό. Παρανοημένοι ακτιβιστές με μπουρδουκλωμένες ιδεολογίες, που γίνονται ίδιοι με αυτό που καταπολεμούν. Άτεχνοι καλλιτέχνες, λογοτέχνες χωρίς τη φλόγα, ποιητέ χωρίς τις λέξεις, τραγουδιστές και δημιουργοί του καρμπών και της διασκευής, ζωγράφοι της μουτζούρας, τέχνη δίχως πάθος, τέχνη για το χρήμα, για τις γνωνιμίες και για τα βραβεία. Πολιτιστικά δρόμενα χωρίς αισθητική ένας επίλογος. Ο πλανήτης κάποτε θα κατοικείται μόνο από φωτογραφίες. Δεν θα έχει απομείνει κανένας για να σωθεί από τους σωτήρες. Δεν θα έχει απομείνει κανένας για να σκοτώσουν οι φανατικοί. Δεν θα έχει απομείνει κανένας για να ζήσει με τον σωστό τρόπο, με τον ηθικό τρόπο. Αυτό που κάνει τελικά τον άνθρωπο να ξεχωρίζει και να διαφέρει από τα ζώα είναι το ότι μπορεί να αυτοκτονήσει. Και αυτό το κάνει είτε βάζοντας τέλος στη ζωή του, είτε ζώντας τη ζωή άνευ ζωής.